Ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, με τη συμμετοχή πολιτών και δημοτών από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πραγματοποίησε το Σάββατο το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωση του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Αυτό που σκλαβώνει την Ελλάδα είναι μόνο το χρήμα. Από αυτό έχουμε πάρα πολύ, που είναι δικό σας, δεν είναι μόνο δικό μας, και καλούμε το επίσημο κράτος να βγει επίσημα και να πάρει θέση. Δεν είναι δυνατόν να ενημερώνει τον ελληνικό λαό καμία δημοσιογράφος, που τους σεβόμαστε κι αυτούς, όμως δεν είναι δυνατόν σε τέτοια σοβαρά ζητήματα να μην παίρνει θέση το επίσημο κράτος. Το επίσημο κράτος μας έχει αναγνωρίσει με δύο δικαστικές αποφάσεις τον πλούτο των Ελλήνων που ανήκει σε όλους, και εγώ τους προκαλώ και τους προσκαλώ να έρθουν με τον πιο νόμιμο τρόπο να δηλώσουν πρώτα την ιδιότητά τους ως Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς, που την έχουμε χάσει και είμαστε υπήκοοι από το 1833, ούτως ώστε να είναι κληρονόμοι του πλούτου που τους περιμένει. Ομιλητές ήταν μέλη του Συμβουλίου των 9 του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, που όπως αναφέρουν και σε δηλώσεις τους, παρουσιάζουν τον τρόπο ώστε να έρθει αλλαγή στο παρόν αλλά και στο μέλλον μέσα από την αξιακή διαχείριση του πλούτου, λένε χαρακτηριστικά. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να αναγγείλουμε ότι ο πολιτικός φορέας της Ελλήνων Συνέλευση κατεβαίνει σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες της χώρας μας. Ξεκινώντας και ορμόμενος σήμερα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μας, όπου για το θέμα της αυριανής συγκέντρωσης στην Αθήνα με θέμα το μακεδονικό, το μόνο που δήλωσε εφθαρσός ήταν ότι πατριωτισμός είναι να ψηφίσουμε την Συνθήκη των Πρεσπών. Και αναρωτιέμαι εγώ ως Έλληνας, είναι αυτό ο πατριωτισμός? Έλληνες, έχουμε χάσει την ταυτότητά μας. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατηθούμε απέναντι σε ένα κατεστημένο το οποίο έχει αλλοιώσει το θέμα του ποιος είναι ο Έλληνας, τι είναι Ελλάδα και τι είναι πολιτισμός. Ήρθαμε εδώ ως πολιτικός φορέας πια κατά ανάγκη. Δημιουργηθήκαμε από την ανάγκη, λόγω του ότι κανείς από όλους τους φορείς, τους πολιτικούς θεσμούς, τους δογματικούς θεσμούς που έχουν κυριαρχικά δικαιώματα πάνω στον πλούτο των Ελλήνων βάσει του Ελληνικού Συντάγματος, δεν θέλησε να αναλάβει τις περιουσίες τις οποίες δόρισε ο Αρτέμις Όρας και να μας ξεχρεώσει για να μπορέσουμε να σηκωθούμε και πάλι όρθιοι στα πόδια μας. Γι' αυτό δημιουργήθηκε ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης από τη βάση, από τα γραφεία τα τοπικά, με 400 οργανισμούς αυτή τη στιγμή και μεγαλώνουμε. Καλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες να αναλάβουν οι ίδιοι τη διαχείριση των δικών τους. Το κρατήν, το Δήμο, ανήκει σε όλους τους Έλληνες, απανταχού της γης, σε κάθε τοπική κοινωνία, και ήρθε η ώρα ο πολίτης να ασκήσει πολιτική.